Ως βλάσφημος πέφτουν αρκετοί να αποκηρύξουν ένα νέο βιντεοπαιχνίδι που καλεί τους παίκτες να αναλάβουν ρόλο μεσία και μάλιστα με δοκιμασίες από τις γραφές. Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε προκαλεί αντιδράσεις. Μπορεί η βίβλος να γίνει έμπνευση για ένα καινούριο βιντεοπαιχνίδι? Έτσι φαίνεται. Το παιχνίδι «Είμαι ο Ιησούς Χριστός» κυκλοφορεί και κάνει τους παίκτες θεούς. Όπως φανερώνει το τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε δοκιμασίες βασισμένες στα θαύματα που έκανε ο Ιησούς και να σώσουν τον κόσμο. Μπορούν να γιατρέψουν ανθρώπους, να περπατήσουν στο νερό και να προσφέρουν τρόφιμα σε πεινασμένους. Μπορούν ακόμα να βαπτιστούν, ενώ στο τέλος θα σταυρωθούν και θα αναστηθούν αφού παρευρεθούν στο μυστικό δείπνο. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του παιχνιδιού, οι δοκιμασίες βασίζονται στην Καινή Διαθήκη και ακολουθούν το διάστημα από τη βάπτιση του Ιησού μέχρι την Ανάστασή του. Οι παίκτες, μάλιστα, μαζεύουν πόντους και παίρνουν δύναμη βαπτίζοντας όσους περισσότερους μπορούν. Το παιχνίδι αυτό έχει σίγουρα θερμούς υποστηρικτές, αλλά μάλλον περισσότεροι είναι εκείνοι που αντιδρούν. Πολλοί έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν βλάσφημο, ενώ δεν είναι λίγοι που εκφράζουν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η πίστη τους μετατράπηκε σε βιντεοπαιχνίδι. Οι δημιουργοί δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία κυκλοφορίας του, αλλά δεσμεύονται ότι θα κυκλοφορήσει σύντομα. Με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές του τρέιλερ μέσα σε μόλις 5 ημέρες, το σίγουρο είναι ότι το εν λόγω βιντεοπαιχνίδι κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει διάσημο, να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προσελκύσει τον ενδιαφέρον των gamers παγκοσμίως.